Θα παλέψουμε με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα, ενάντια στην απαξίωση, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τη χρηματοδότηση και τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης, με ευθύνη, σχεδιασμό και έλεγχο του κράτους, καθώς και την παραπέρα ανάπτυξή της, σύμφωνα με τις μεγάλες δυνατότητές της, και που είναι και το λέμε, το τονίζουμε και θα το τονίζουμε και θα το πρωτογονάζουμε, πάρα πολύ μεγάλες. Η κατασκευή, για παράδειγμα, της μονάδας ανοξείδωτου χάλιβα θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της, όλων των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των κεκτημένων των εργαζομένων μέσα από την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας στην εργασία και φυσικά την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών. Γιατί η Λάρκο είναι ένα πραγματικό χρυσορυχείο, τρανταχτή απόδειξη ότι η χώρα μας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ορυκτό πλούτο, ικανό εργατικό δυναμικό. Και αυτό το χρυσορυχείο στα χέρια της εργατικής τάξης, που θα οργανώσει όμως και αλλιώς συνολικά την κοινωνία και την οικονομία, θα είναι μεγάλο εφόδιο για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ενώ στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, που ιεραρχούν μόνο τα κέρδη τους, τη Λάρκο τη θεωρούν βαρύδι, γι' αυτό την οδηγούν συνεχώς σε απαξίωση, σε διάλυση, σε ιδιωτικοποίηση. Το γεγονός ότι η Λάρκο είναι πραγματικό χρυσορυχείο το αποδείξαμε και μέσα στη Βουλή με την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική μας ομάδα για την πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης, την προστασία όλων των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν αναμενόμενο, απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ χωρίς καμιά συζήτηση. Είχε δυστυχώς και τις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ που δεν βρήκαν τίποτα να πούν, έτσι τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου. Γιατί κανείς τους δεν θέλει να γίνει συζήτηση τι επιχείρηση ακριβώς είναι η Λάρκο, τι δυνατότητες παραγωγής έχει, πώς αυτές οι δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη από τη σκοπιά του ελληνικού λαού. Δεν ήθελαν να γίνει καμιά συζήτηση για να μην αποκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες τους. Γιατί όλοι τους δυστυχώς έχουν συμβάλει στην απαξίωση της Λάρκο, στο σχέδιο διάλυσής της, υλοποιώντας βήμα το βήμα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τώρα βάζει και πρόστιμα από πάνω, μόνο και μόνο για να βάλουν πιο εύκολα χέρι τα ευρωπαϊκά μονοπόλια στον πλούτο της Λάρκο, στον πλούτο της Ελλάδας. Βέβαια, για τον πλούτο της Λάρκος, τον πλούτο της Ελλάδας δεν μιλάει κανένας τους. Κι όμως, η Λάρκο είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα αυτά, επειδή είναι κοβαλτιούχα, είναι δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας έχει κοιτάσματα χρωμίου, που μαζί με το νικέλιο είναι τα υλικά που δημιουργούν τον ανοξείδωτο χάλιβα, προϊόν τεράστιας αξίας, που αξιοποιείται σε πάρα πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα δυστυχώς εισάγεται στη χώρα μας. Κι όμως, στη Λάρκο
έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Πείραμα παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα, πείραμα παραγωγής διαχωρισμού νικελίου και κοβαλτίου, πείραμα παραγωγής νικελίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας. Αυτή η μέθοδος αξιοποιείται για την παραγωγή νικελίου που προωθείται στην κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Το 80% του τελικού προϊόντος που παράγει Λάρκο και είναι πρωτογενές σίδερο δεν πληρώνεται διαχρονικά από τους πελάτες της. Πληρώνεται μόνο το νικέλιο. Η Λάρκο, παράλληλα με την παραγωγή σιδηρονικέλιου, παράγει και διάφορα υποπροϊόντα, όπως είναι η σκουριά. Μέχρι σήμερα αυτά τα προϊόντα πέφτουν στον Ευωϊκό, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα και μπορούν να αξιοποιηθούν. Μάλιστα, εδώ στο εργοστάσιο στη Λάριμνα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των χιλιάδων κυβικών ζεστών υδάτων ανά ώρα, όπως παραδείγματος χάρη με τη μέθοδο της τηλεθέρμανσης.